Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε τον κύκλο των συναντήσεων, των ηλεκτρονικών συναντήσεων στην οικονομία με τίτλο «Μισή ώρα στην οικονομία». Και σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον Δήμαρχο της Νάουσας, της Συμμαθίας, γιατί υπάρχει η αδερφοποιημένη με την Νάουσα της Πάρου, τον κύριο Νικόλα Καρανικόλα, τον οποίο καλωσορίζουμε. Καλησπέρα σας, κύριε Καρανικόλα. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους δυο σας, καλησπέρα σε όλους όσους θα δουν το βίντεο στη συνέχεια. Ο Αντώνης Παπαγιαννής δεν θέλει συστάσεις και θα βάλει τη δική του σοφία και τη μυαλιά, αλλά οφείλω να πω στην αρχή, επειδή και εγώ έχω κάποια σχέση με την Νάουσα, ότι από πόλη ευεργετών, βιομηχάνων, κάποτε είχε αποκληθεί στις αρχές του 20ου αιώνα, Μάντσεστερ των Βαλκανίων, με μεγάλη παράδοση στη γλωσσοϊφαντουργία, τα κρασιά, τα νερά, τις χιονοδρομίες, ξαφνικά λες και κάποιος έκλεισε τον διακόπτη. Ανεργία, αποβιομηχάνηση, ύφεση και η Νάουσα στα πρωτοσέλιδα και στις πάρα πολλές εκπομπές στον καιρό των μνημονίων κατέληξε να είναι ένα παράδειγμα ύφεσης ανάλογο στην Νότια Ελλάδα βρίσκουμε στο Λαύριο. Νομίζω, κύριε Καρανικόλα, μας ακούτε? Ναι, ναι, πολύ καλά, πολύ καλά. Λοιπόν, εσείς τώρα υπηρετούσατε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, καθηγητής στο Πολυτεχνείο και όλα αυτά τα, εν πάση περιπτώσει, τα αφήσατε για να υπηρετήσετε την Νάουσα σε μια συγκυρία σαν να έχετε σαν να έχει η πόλη αυτή, η ιστορική πόλη, φάει 5 γκολ από τα αποδυτήρια. Λοιπόν, αυτό σαν μια εισαγωγή, αλλά επειδή πάντα υπάρχουν οι προκλήσεις, ειδικά σε μέρη έφορα και με τέτοια παράδοση στην παραγωγή, δίνω την πρώτη ερώτηση στον Αντώνη Παπαγιαννίδη. Όχι, εγώ, αφού και εγώ καλωσορίσω, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Καρανικόλα, λόγω της εισαγωγής ακριβώς, τι έπαθε ένας πανεπιστημιακός με μια στρωμένη καριέρα πανεπιστημιακή να σηκωθεί, να παρατήσει το πανεπιστήμιο του, ή πάντως να το κρατήσει δίπλα και να πάει τώρα προσοχή που σε μια δημοτική αρχή μιας πόλης με προβλήματα, ο Κώστος Μπλιάτικας το ανέλησε ήδη, αλλά σε μια περιοχή στην οποία πρέπει να υπάρξει, οφείλει να υπάρξει, ελπίζουμε να υπάρξει νέο ξεκίνημα. Τι είναι αυτό το οποίο κάνει την μετακίνηση από τη θεωρία στην πράξη, να το πούμε έτσι? Ακριβώς όπως το λέτε, από τη θεωρία στην πράξη. Κοιτάξτε τι γίνεται. Καταρχάς, νομίζω ότι για να ξεκινήσουμε λίγο τη συζήτηση, η Νάουσα όντως είχε μια τεράστια ιστορία σε σχέση με την βιομηχανική της παραγωγή, με τον τρόπο που εκμεταλλεύτηκε το φυσικό της πλούτο, το νερό και σιγά σιγά στήθηκαν πάρα πολύ ωραία πράγματα. Η Νάουσα πριν την εποχή των μνημονίων, μερικά χρόνια πριν, στις αρχές του αιώνα, στερήθηκε όλων αυτών των πλεονεκτημάτων και βρέθηκε με μια πολύ ισχυρή αποβιομηχάνηση, η οποία επηρέασε προφανώς όλο το κοινωνικο-οικονομικό της και την ταυτότητά της και το σύνολο. Από τότε λοιπόν έχει μπλέξει σε πάρα πολλές περιπέτειες και δυσκολεύεται να βρει την ταυτότητά της στο αύριο. Δυσκολεύεται δηλαδή να δημιουργήσει αυτές τις καταστάσεις, οι οποίες θα την οδηγήσουν σε μια νέα ταυτότητα και σε μια νέα αρχή, θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί τελικά υπάρχει ένας κύκλος που κλείνει και οι κύκλοι ανοίγουν. Αυτό από μόνο του ήταν ένα τεράστιο ζήτημα. Δηλαδή, ο κ. Μπλιάτικας το είπε και πριν, ότι συνδέεται με την Νάουσα, συνδέεται όχι απλά εξ αποστάσεως, αλλά με πολλούς δεσμούς, με πολλές ευκαιρίες, με πολλές δράσεις. Τα έχουμε βιώσει όλα αυτά. Εγώ θυμάμαι από παιδί, έχω βιώσει πραγματικά πώς ήταν η Νάουσα πριν μερικές δεκαετίες και πώς είναι τώρα, η οποία πραγματικά έχει κλείσει στο καβούκι της. Αυτό λοιπόν ήταν και μία αιτία. Συγχρόνως, να μου επιτρέψετε να σα πω ότι ναι, είμαι αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, στο Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκης, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όχι όμως σε κάποιο τμήμα. Δεν ήμουν, ας πούμε, σε ένα τμήμα φιλολογίας, στο ιστορικό, στο αρχαιολογικό. Ήμουν στο Πολυτεχνείο και ασχολούμαι με θέματα χορταξίας, πολεοδομίας και ανάπτυξης του χώρου. Έτσι λοιπόν, πολλές φορές εγώ εμπλεκόμουν είτε ερευνητικά είτε συμβουλευτικά με πάρα πολλούς δήμους, περιφέρειες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε αναπτυξιακά κυρίως ζητήματα. Όταν δέχτηκα την πρόκληση, γιατί κάπως έτσι γίνεται συνήθως, όταν δέχτηκα λοιπόν την πρόκληση από φίλους Νάουσαίους γενιάζουν, δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι μου είπαν: Νίκο, έλα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για την πόλη. Στην αρχή σάστησα, δίστασα. Είπα: Παιδιά, με συγχωρείτε πάρα πολύ, έχω χτίσει έναν άλλον δρόμο, έχω άλλα ερωτήματα μπροστά μου, προσπαθώ και εγώ να χτίσω και την καριέρα μου και υποδομές ακαδημαϊκές και ερευνητικές. Και η απάντησή μου σε πρώτη φάση ήταν αρνητική. Σιγά σιγά όμως, ξέρετε, όταν σου βάλουν το μικρόβιο και δεν θέλουμε και πολύ όλοι μερικές φορές. Δεν φεύγει, ναι, δεν φεύγει. Και οι προκλήσεις είναι εκεί και δεν σε αφήνουν να κοιμηθείς το βράδυ. Το σκεφτόμουν, το ξανασκεφτόμουν. Σιγά σιγά λοιπόν με πείσανε. Έτσι για πρώτη φορά στη ζωή μου βρέθηκα υποψήφιος για δήμαρχος Νάουσας. Ξέρετε, συνήθως οι ακαδημαϊκοί,
δεν εμπλέκονται με την τοπική αυτοδιοίκηση. Μπορούμε να βρούμε πολλούς καταλήξεις. Πάνε στο κεντρικό κατευθείαν. Βέβαια, ναι, γιατί εκεί είναι πιο, όχι πιο θεωρητικά, αλλά εκεί η τοπική αυτοδιοίκηση έχει άλλα χαρακτηριστικά που ένας ακαδημαϊκός πρέπει να έχει άλλου είδους ταλέντα, αν θέλετε, για να μπορέσει να τα απεξέλθει. Δεν αρκεί δηλαδή να είσαι ακαδημαϊκός. Να σας διακόψω για να πάμε πίσω το νήμα. Ναι, την ερώτηση. Και για το νήμα. Ναι, ακριβώς. Τι έφταιξε, δηλαδή. Πολυπαραγοντικά είναι τα προβλήματα και πολυπαραγοντικές θα είναι και οι απαντήσεις. Αλλά πού σκόνταψε ουσιαστικά η υπόθεση της Νάουσας, τι έλειψε, τι σταμάτησε. Γιατί είπατε πριν και το είπατε με κάπως έτσι έντονο τρόπο, ότι αισθανθήκατε κάποια στιγμή σαν να σταμάτησε η μηχανή του χρόνου. Mm-hmm. Τι ήταν αυτό το οποίο, τι κόλλησε. Γιατί στο Λαύριο ξέρουμε, στο Μάντσεστερ επίσης ξέρουμε, ακόμη κι αν είναι κάπου ψηλά, μακρινά και συνεφιασμένα. Η Νάουσα που κάπως έχει πιο γλυκιά εικόνα. Πώς είναι δυνατόν να κόλλησε? Ξέρετε, προφανώς η Νάουσα συνεχίζει να έχει μια γλυκιά εικόνα σε άλλα χαρακτηριστικά, αλλά η Νάουσα ήταν συνδεμένη με πάρα πολύ με την κλωστοϊφαντουργία. Μια κλωστοϊφαντουργία με ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά, αλλά και κάποιες τιμές οι οποίες δεν μπορούσαν να αντέξουν σε μια παγκοσμιοποιημένη, εν πάση περιπτώσει σε μια κοινωνία η οποία έχει άλλου είδους ανταγωνισμούς σε διεθνές επίπεδο. Έτσι λοιπόν η συρρήκνωση της κλωστοϊφαντουργίας στην Ελλάδα και ο ανταγωνισμός με άλλες εταιρείες και πολλές φορές και όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και εκτός Ευρώπης, στην Ασία, οδήγησε στο κλείσιμο των εργοστασίων από το οποίο τρεφόταν όλη η πόλη. Η μεγάλη εικόνα δηλαδή. Όχι και η επιχειρηματικότητα του τόπου. Γιατί η μεγάλη εικόνα εντάξει είναι το περπάτημα της ιστορίας. Όντως η κλωστοϊφαντουργία, όλη η ευρωπαϊκή κλωστοϊφαντουργία πήρε κάτω της. Υπήρχε δυνατότητα να αντέξει περισσότερο ή και οι επιχειρηματικές μονάδες, τι λέει ο κόσμος της Νάουσας? Συνήθως αυτό που ο κόσμος δεν πάει ένα βήμα πιο πέρα. Δηλαδή αυτό που νομίζω προσπαθείτε να πείτε ότι αν κατάφερε να μεταλλαγεί, να εξελιχθεί σε ένα διαφορετικό μοντέλο, προφανώς δεν τα κατάφερε. Είναι ξεκάθαρο. Δεν μπόρεσε λοιπόν να ανταπεξέλθει στον διεθνή ανταγωνισμό και σιγά σιγά συρρυκνώθηκε. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Έτσι χάθηκε η κλωστοφαντουργία. Θα μπορούσαμε λοιπόν να είχαμε ένα άλλο είδος παραγωγικής δομής, η οποία όμως δεν έγινε ποτέ. Δεν έγινε ποτέ και σιγά σιγά πολύ απλά έμεινε πίσω, χωρίς να βρεθεί ο αντικαταστάτης αυτής της παραγωγής για να μπορέσει να παίξει αυτόν τον ρόλο. Και τώρα? Τώρα λοιπόν η Νάουσα έχει αφήσει την κλωστοφαντουργία πίσω της. Ξέρετε, εγώ είμαι από τους ανθρώπους που δεν θέλω εύκολα να πω ότι με ένα διαφορετικό τρόπο αυτό το μοντέλο δεν μπορεί να συνεχιστεί ή ένα νέο μοντέλο παραγωγής να αντικαταστήσει το προηγούμενο. Συνεχίζω να ονειρεύουμε και να οραματίζουμε ένα διαφορετικό μοντέλο παραγωγής που θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Και μιλάω για πιο έτσι χρονισμένα μοντέλα, τα οποία μπορούν να είναι, αν έτσι σταθούμε και λίγο στα σημεία των καιρών με ανθρώπους που μπορούν να εργαστούν στην Νάουσα, γιατί υπάρχει ένα know-how σε απλά ελληνικά, ας πούμε, των Νάουσεων που ξέρουν από αυτά τα στιγμή. Παραμένει αυτό ζωντανό, εκτιμάται ότι παραμένει ζωντανό, άρα είναι εκτοπίσιμο. Ναι. Ναι, η Νάουσα έχει στο DNA της η κοινωνία αυτού του είδους της δραστηριότητας, της δράσης. Θεωρώ λοιπόν ότι με ένα διαφορετικό τρόπο θα μπορούσε να ξαναζωντανέψει. Δεν είναι ούτε ατελές, ούτε αδύνατο. Θα μπορούσε με κάποιο τρόπο, δηλαδή μέσα από μια καινούργια βιομηχανία, και μιλάω για την τελευταία βιομηχανική επανάσταση που ζούμε το τελευταίο διάστημα των τεχνολογιών, να έχει ένα ρόλο και μια θέση Νάουσα στο γίγνεσθε αυτό. Πώς το λόγο αντοποιότητας εσύ? Ναι, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Καρανικόλα. Και σε άλλες περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας υπάρχει έτσι διάχυτο το ερώτημα ότι ενώ η ύφεση προειδοποίησε, χτύπησε, δημιούργησε, έφερε την ανεργία, την απόγνωση, μέρη τα οποία είχαν, εν πάση περιπτώσει, κάποιες εναλλακτικές λύσεις προφανείς. Τα τρία πηγάδια, το σέλι, η χιονοδρομία. Η Νάουσα έχει χιονοδρομία και μάλιστα έκανε σκι ο τότε διάδοχος, ο αργότερα βασιλεύς Παύλος, και υπάρχουν πάρα πολλές φωτογραφίες εκεί. Έχει πάρα πολλά νερά τα οποία οι σαμποτέ του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι Βρετανοί και οι Αμερικάνοι περιγράφουν τις ανατολικές πλευρές της Νάουσας με τα πολλά νερά. Τα κρασιά εκεί έδρασε ο Μπουτάρης κτλ. Είχε δηλαδή τρόπο να φύγει από τη βιομηχανία και να κάνει μια εναλλακτική οικονομία στους τομείς που ανέφερα και μαζί με τον αγροτουρισμό. Και βρίσκω πραγματικά ανθρώπους και λέμε. Και που μου λένε, αφού δεν τα κατάφερε η Νάουσα, τι να περιμένουμε εμείς που έχουμε λιγότερη έτσι, βοήθεια της φύσης, να το πω έτσι απλά. Έχετε δίκιο. Η Νάουσα έχει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα εναντί άλλων. Δεν αξιοποίησε αυτά τα πράγματα. Είναι ξεκάθαρο ότι ο αγροτικός τομέας με τα δικά του προβλήματα και χαρακτηριστικά συνεχίζει να υφίσταται και δυναμώνει.
τα κρασιά, παρόλο που φέτος είναι μια πολύ κακή χρονιά σε σχέση με, σε σχέση με όλα αυτά που βιώνει ο κλάδος του Ίνου, συνεχίζει να έφυγε. Το Μπουτάρι συνεχίζει να υπάρχει εκεί. Οι φυσικές ομορφιές, δηλαδή τα τρέπεται πηγάδια, ο τουρισμός, θα μπορούσε να είναι ένα ανάγχωμα σε όποια ύφεση, ας πούμε, συζητάμε σήμερα, αλλά δεν είμαι καθόλου σίγουρος αν όλα αυτά αρκούν απλά για να καλύψουν το κενό που δημιουργήθηκε. Δηλαδή, η Νάουσα, για να, να βάλουμε τα νούμερα στη συζήτησή μας, είχε πριν μερικά χρόνια περίπου 20.000 ενυπηρεύσει το χρόνο και τώρα είναι στις 8-10.000. Άρα λοιπόν, ακόμα και ο τουρισμός έχει, και μιλάω για την προ-κορονοϊού εποχή, γιατί τώρα θα είναι πολύ χειρότερα πράγματα. Άρα λοιπόν και ο τουρισμός έχει πληγεί αντίστοιχα. Οι αγρότες με τα δικά τους ζητήματα επίσης έχουν πληγεί με πάρα πολλά θέματα. Υπάρχουν όμως δράσεις που γίνονται, ήδη ανοίγουν μονάδες μεταποίησης αγροτικών προϊόντων ή παραγωγής με τα προϊόντα της Νάουσας και της Κυλάδας αντίστοιχων προϊόντων. Υπάρχουν κάποιες ενέργειες που γίνονται, όμως δεν νομίζω ότι μπορούν να καλύψουν αυτό το τεράστιο κενό. Χρειάζεται κάτι ακόμα, κάτι λείπει, το οποίο θα πρέπει να αναζητήσουμε. Και σίγουρα ο τουρισμός και ο αγροτικός τομέας μπορούν να παίξουν ένα τέτοιο ρόλο, αλλά πρέπει να ενδυναμωθούν με τα συναφή, αν θέλετε, σε αυτά τα προϊόντα. Δηλαδή, ο τουρισμός θα πρέπει να περάσουμε σε ένα άλλο είδος εναλλακτικού τουρισμού, να μιλήσουμε για την αρχαιολογία, για τον πολιτισμό, για το κρασί, για την γαστρονομία της περιοχής, η οποία πρέπει να αναπτυχθεί για να είναι πραγματικά να δώσει και άλλες θέσεις εργασίας. Χωρίς να θέλω να σας πω σε τεχνικά πράγματα, πιστεύετε ότι περισσότερο το ενδογενές δυναμικό, είτε, ας πούμε, ήδη αναφέραμε δύο μπράντες, 3-5 πηγάδια, ή Μπουτάρις. Mm-hmm. Δεν λέω κλάδος αλπικού τουρισμού, κλάδος κρασιού, αλλά μπράντες. Δύο μπράντες. Είναι λοιπόν από εκεί που θα μπορούσε να προέλθει και να γενικευθεί αυτή η αναγέννηση, ή πάντως η προσπάθεια ξαναξεκινήματος, ή θα έπρεπε κανείς να δει κεντρικότερα, χωρίς να θέλω να σας μπρόξω στο συνηθισμένο παράπονο της περιφέρειας, δεν κάνει για τίποτα για μας το κέντρο, η Αθήνα κτλ. Αλλά το ενδογενές δυναμικό ή κάτι απ' έξω θα ήταν αυτό που θα δώσει το ξεκίνημα. Απ' έξω μπορεί να είναι και η Ευρώπη, έτσι. Ναι, το αντιλαμβάνομαι. Αυτό ακριβώς έχει πει και το μυαλό μου κατευθείαν με αυτή την ερώτηση. Είναι προφανές ότι η όποια ανάπτυξη πρέπει να έρθει από κάτω προς τα κάτω, από κάτω προς τα πάνω. Δηλαδή, δεν μπορούμε απλά να περιμένουμε έναν μάγο ο οποίος θα έρθει να επενδύσει τα χρήματά του και έτσι θα δημιουργήσει τα χαρακτηριστικά και τις αφορμές για να δημιουργηθεί η ανάπτυξη. Σίγουρα θα πρέπει η ίδια η τοπική κοινωνία να κινηθεί, αλλά είναι προφανές ότι σήμερα δεν μπορεί από μόνη της να δημιουργήσει αυτά τα κριτήρια. Είναι προφανές ότι θα πρέπει. Τώρα, και εγώ δεν θέλω να πω συζήτηση ότι η πολιτεία θα πρέπει να σταθεί δίπλα, να δει τις φορολογίσεις, το μάρκετινγκ, τη βοήθεια των Ελλήνων επιχειρηματιών και όλης της παραγωγής της χώρας. Αλλά σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει κάποιο είδους υποστήριξη σε αυτό το ζήτημα σε διεθνές επίπεδο, όχι μόνο εθνικό. Μνημονεύθηκε πριν η Ευρώπη. Η μεγάλη λευκή ελπίδα, η καινούρια, αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης κτλ. Έχετε αρχίσει να ψάχνετε, να σκάβετε τι θα μπορούσε να τραβήξει η τοπική κλίμακα από αυτήν τη νέα μεγάλη υπόσχεση, που φαίνεται ότι θα είναι και η τελευταία μεγάλη υπόσχεση διαρθρωτικών αλλαγών και νέων χρηματοδοτήσεων. Ναι, βέβαια. Ήδη ένα χρόνο τώρα στο τιμόνι του Δήμου κάνουμε επαφές με τα Υπουργεία και πάντα η συζήτηση έρχεται στο Ταμείο Ανάκαμψης, εύλογα. Υπάρχουν θέματα τα οποία έχουμε ακόμα από τώρα προτείνει προς τα Υπουργεία και έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη μερικών ζητημάτων και branders, όπως λέτε, της Νάουσας. Ένα από αυτά, λόγου χάρη, είναι η σχολή του Αριστοτέλ. Η σχολή του Αριστοτέλ, η οποία βρίσκεται στην Νάουσα, δεν είχε την προβολή αλλά και την ανάπτυξη η οποία θα έπρεπε, κατά την άποψή μου, να έχει. Και νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό σενάριο προς συζήτηση με το Υπουργείο. Ήδη δηλαδή δρομολογούνται πράγματα. Ένα δεύτερο ζήτημα είναι τα 3-5 πηγάδια, όχι απλά ως ένα χιονοδρομικό κέντρο. Όχι απλά δηλαδή ένα χιονοδρομικό κέντρο το οποίο και λόγω της κλιματικής αλλαγής θα λειτουργεί όλο και λιγότερο, αλλά ως ένα 12-μηνο ριζόρτ όπου θα ανακαλύψουμε και οι Έλληνες σιγά σιγά, χωρίς να αγνοούμε τις αγαπημένες μας θάλασσες, αλλά και ένα άλλο είδους επίσκεψης που είναι το βουνό. Το Βέρμεν είναι ένα εξαιρετικό βουνό με πάρα πολλά χαρακτηριστικά, πολύ, πολύ δυνατά και πολύ περισσότερα από απλά τη χιονοδρομία που γνωρίζουμε τώρα. Από το εξωτερικό. Περισσότερο τι είδος τουρισμό, υπό την έννοια που το λέτε τώρα, δηλαδή άνθρωποι που θέλουν να ανακαλύψουν την περιοχή, τι είδος έχετε, βορειοευρωπαϊκό, βαλκανικό ή εσωτερικό, ελληνικό? Οι μεγάλες ποσότητες είναι ελληνικός, αλλά συνεχίζουν να επισκέπτουν την Νάουσα πάρα πολύ Βαλκάνοι, αλλά και ένας ειδικός τουρισμός, δηλαδή να σας πω ένα παράδειγμα. Όταν η τελευταία φορά που πήγα στο αμφιθέατρο της Μιέζας ήταν 16 Γάλλοι επισκέπτες.
Οι οποίοι ήταν μόνοι τους. Ήταν μόνοι τους, ψάχνοντας μόνοι τους δηλαδή, το σημείο αυτό, το κόσμο αυτό, χωρίς να έχουν κάποιο άλλο είδος υποστήριξη. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι εξειδικευμένοι που επισκέπτονται αυτά τα μέρη μόνο και μόνο από τις δικές τους αναφορές και αναγνώσεις. Για την ανακάλυψη, δηλαδή. Αντώνη, αν μου επιτρέπεις, αναφέρθηκε στη σχολή του Αριστοτέλου. Εκεί στο περίφημο Νυμφέων της Μίεζας, όπου πραγματικά είναι ένα υπέροχο οικοσύστημα, το οποίο διατηρείται εδώ και 2.500 χρόνια, ο Αριστοτέλης δίδαξε στον 15χρονο Αλέξανδρο, τον Ηφαιστείωνα και τους άλλους συνομιλίκους του, φιλοσοφία, πολεμικές τέχνες και αυτό είναι τεκμηριωμένο αρχαιολογικά. Και, εν πάση περιπτώσει, στην Άουσα υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για το αν αξιοποιήθηκε στο βαθμό που θα έπρεπε η διεθνής ακτινοβολία της τεράστιας αυτής προσωπικότητας του Αριστοτέλη, ενώ υπάρχει παράδειγμα ακόμα και μιας υπέργυρης Αγγλίδας, η οποία δεν μπορούσε να μπει στο αεροπλάνο και για να πάει στη σχολή Αριστοτέλους πήρε ένα ταξί από το Λονδίνο για να έρθει στην Άουσα. Το φέρνω έτσι ως παράδειγμα για να πούμε ότι υπάρχουν ακόμα αναξιοποιητές έτσι πλευρές, και αυτό για το αρχαίο θέατρο της Μίεζας, ότι ήταν 16 Γάλλοι, είναι μία ένδειξη, το ξέρω και εγώ και από άλλες περιπτώσεις, αλλά αυτό, κύριε Καρανικόλα, το ανακαλύπτουν σχεδόν από μόνοι τους και βοηθάει και το διαδίκτυο. Αυτό θέλω. Ναι, νομίζω ότι δείχνει την αδυναμία που είχαμε ως τώρα να το αναδείξουμε. Και ξέρετε κάτι, αναφορικά με τη σχολή του Αριστοτέλους, όπου όντως ο Μέγας Αλέξανδρος διδάχτηκε για 4 περίπου χρόνια πολιτική, ηθική, πολεμική, στρατηγική κτλ. Δεν είναι απλά, δηλαδή, κατά την προσωπική μου άποψη, δεν είναι απλά αυτή η συνάντηση δύο μεγάλων ανδρών που έγινε στην περιοχή μας. Αλλά αν δούμε και την εκστρατεία του Αλέξανδρου, πώς διαχειρίστηκε όλη την κυριαρχία και όλη την αυτοκρατορία του, εγώ συμφωνώ ότι είναι ίσως και η στιγμή της γέννησης του δυτικού κόσμου μέσα από ένα σημείο. Τώρα δεν θέλω να μαξιμαλίζω, αλλά σίγουρα μέσα από, από την προσωπικότητα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τα μαθήματα του Αριστοτέλη. Δηλαδή, ακόμα και το πώς διαχειρίστηκε την αυτοκρατορία του Αλέξανδρου δεν έχει καμία σχέση με τους άλλους κατακτητές προ αυτού, αλλά το πώς άφησε τα νομικά συστήματα στις επαρχίες να λειτουργούν. Πολλές φορές η εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου θυμίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε πάρα πολλά σημεία και δείχνει πώς ξαφνικά σε αυτά τα μέρη γεννήθηκαν αυτές οι ιδέες μέσα από αυτή τη συνάντηση των δύο ανδρών. Η διασύνδεση της Νάουσας οδική με τα δίκτυα είναι σε επίπεδο που να μπορεί να πει κανείς ότι είναι εντάξει? Τα έργα υποδομής, λοιπόν, αναφορικά με τα οδικά δίκτυα και τους σιδηροδρόμους, δεν είναι οι καλύτεροι. Δηλαδή, ναι, μεν η Εγνατία έφερε πολύ κοντά την Άουσα στο κέντρο που για μας είναι η Θεσσαλονίκη, αλλά υπάρχει κάτω στην Εγνατία ένα έργο που λιμνάζει. Έχει φτάσει η μελέτη να ολοκληρωθεί, πήγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ακυρώθηκε, διορθώνεται. Έχω την αίσθηση, ήδη παρακολουθώ το θέμα, ότι μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχει ολοκληρωθεί. Και είναι ένα έργο που στη συνεργασία με την περιφέρεια, όπως γνωρίζω, θα μπει στο Ταμείο Ανάκαμψης για να ολοκληρωθεί. Αυτό βέβαια θα σημαίνει ότι η Νάουσα θα πήγε 45 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη. Λέτε Θεσσαλονίκη, όμως την ίδια στιγμή η ατμομηχανή της Ελλάδας και του εσωτερικού τουρισμού δεν πάβει να υπάρχει, να είναι η Αθήνα. Το λεκανοπέδιο, το τερατόμορφο λεκανοπέδιο, από εκεί σας μιλάω εγώ, ως χαμουτζής, αλλά παρόλα αυτά γίνεται προσπάθεια να γίνει γνωστή η δυνατότητα διημέρου μικρών διακοπών ανακάλυψης της περιοχής. Ναι, είστε μέσα στο πνεύμα. Δηλαδή, ο στόχος της Νάουσας στο τουριστικό της πακέτο είναι αυτές οι αποδράσεις των αστώνων που μπορούν να έρθουν και να ηρεμήσουν στον όμορφο Δήμο μας. Και το διήμερο είναι πραγματικά ένα στόχος. Ο κύριος θα μπορούσε να είναι ένας από τους βασικότερους στόχους. Ξέρετε, πάρα πολλοί επισκέπτες από την Αθήνα, όταν έρχονται στην Άουσα και καταλήγουν και κάνουν μια βόλτα στον Άγιο Νικόλα, στο Αρκοχώρι, γυρίζουν στην γύρω περιοχή, νομίζω ότι ψάχνουν την τρίτη μέρα για να παραμείνουν παραπάνω. Και θα ρίξουν μια μέρα το. Ναι. Και δείτε, θυμάμαι πολύ καλά με δύο φίλους που είχαμε επισκεφθεί στο Αρκοχώρι, ένα πανέμορφο χωριό που δεν βγαίνει ούτε καν το κινητό. Δηλαδή ξαφνικά μένεις, αν και τώρα τελευταία το έχουν κάνει το σήμα, δυστυχώς κατά την άποψή μου, μένεις λοιπόν εσύ και η φύση και το καλό κρασί, τα καλά πιάτα. Αυτό λοιπόν δίνει τη δυνατότητα πραγματικής απομόνωσης αλλά και πραγματικής απελευθέρωσης από όλα αυτά τα οποία βιώνουν οι αστεί, βιώνουν οι Αθηναίοι και οι άνθρωποι στις άλλες μεγάλες πόλεις. Γίνεται τέτοια δηλαδή, προσπάθεια και έχουμε ήδη προχωρήσει αρκετά στο να στήσουμε επαναλαμβανόμενες δράσεις πολιτιστικές, ούτως ώστε κάθε Σαββατοκύριακο να έχει ένα διαφορετικό χρώμα, μια διαφορετική ταυτότητα, κάτι διαφορετικό να δει κάποιος. Και συγχρόνως να υπάρχουν δράσεις και για τους νεότερους και για τους διαφορετικούς. Μια οικογένεια να μπορούν όλοι να έχουν κάτι σημαντικό να κάνουν, κάτι που θα τους δώσει μια καλή ανάμνηση. Αυτό ομολογώ ότι λόγω του κορονοϊού το έχουμε πάρει ένα pause εδώ πέρα. Δηλαδή την ώρα που. Ναι, την ώρα που, επειδή πραγματικά είχαμε αρκετές επισκέψεις στην Άουσα, αλλά μονοήμερες. Δεν είχαμε διανυκτερεύσεις λόγω κορονοϊού το τελευταίο διάστημα και το καλοκαίρι. Όμως από την άλλη, συνδέοντας όλα αυτά, τι κάναμε. Αντί λοιπόν
να επενδύουμε χρήματα στον τουρισμό ως Δήμος. Κάναμε ας λόγου χάρη αυτό το μουσείο που έχουμε, αυτό το κέντρο βιομηχανικής κληρονομιάς, που μπορεί να επισκεφτεί κάποιος και να δει όλη την ιστορία της χειροντουργίας στην Άουσα. Είναι σε ένα ακόμα καινούριο τοπόσιο, τα οποία θα γίνουν μάλλον τον άλλο μήνα και θα είναι έτοιμο προς επίσκεψη για σχολεία και για άλλους που θέλουν να ενταχθούν την ιστορία του τόπου. Κύριε Νικόλα, η εποχή αλλάζει και σε αυτό συνέτεινε και ο κορονοϊός. Everything is going digital. Διαβάζουμε παντού, όλα πάνε ψηφιακά. Εσείς, στη δομή και λειτουργία του Δήμου, είστε ένας μικρός ιστορικός Δήμος με όλες αυτές τις ομορφιές και με όλα αυτά τα πολύ μεγάλα προβλήματα. Έχετε κάνει αλλαγές στο επιτελείο σας ώστε να βλέπετε την Ευρώπη, να βλέπετε την ψηφιακή επανάσταση, την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί παλιά, κακά τα ψέματα στους Δήμους, μηδέν της Θεσσαλονίκης εξαιρουμένης και άλλους μεγάλους Δήμους, ο Δήμαρχος έπρεπε να πηγαίνει σε μνημόσυνα, σε γάμους, να πηγαίνει να δίνει παρουσία, να κάνει χειραψίες. Τώρα οι Δήμοι γίνονται επιτελικοί με πάρα πολλές απαιτήσεις για να απορροφούν ευρωπαϊκά προγράμματα, να συνδέονται με πόλεις, με τα παιδιά που είναι στο Εράσμους. Έχετε πάρει αυτά τα μέτρα? Τώρα με πιάσατε δηλαδή εκεί που θέλω να τοποθετηθώ, δηλαδή χτυπήσατε την ευαίσθητη χορδή. Καταρχάς να σας πω ότι εγώ ως καθηγητής ασχολούμαι με τα θέματα γεωπληροφορικής. Δηλαδή, έχω συμμετέχει σε πάρα πολλά τέτοια project που έχουν να κάνουν με την ψηφιοποίηση. Και αν θέλετε την άποψή μου, η επόμενη επανάσταση, αν θέλετε το επόμενο, αν ας πούμε το προηγούμενο μεγάλο ζήτημα που έγινε στην τοπική αυτοδιοίκηση ήταν ο Πλησθένης ή ο Καλλικράτης, η επόμενη αλλαγή θα είναι ψηφιακή. Θα πάμε δηλαδή πραγματικά σε μια άλλη λειτουργία. Και όταν αναλάβουμε το Δήμο, ήταν ένας ξεκάθαρα συμβατικός Δήμος. Δηλαδή, δεν υπήρχε τίποτα. Αυτή τη στιγμή έχουν γίνει τεράστια βήματα μπροστά. Τεράστια βήματα μπροστά, τα οποία σιγά σιγά θα βγουν και στην επιφάνεια και έρχονται και συμπληρώνουν τις λειτουργίες του Δήμου. Δηλαδή, μπορώ να πω μερικά. Έχουμε συστήσει το call center του Δήμου. Αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται και κανένα αίτημα, οποιοδήποτε να ξέρει οποιονδήποτε και να ζητήσει ότι ό,τι θέλει. Οποιοδήποτε πολίτης μπορεί είτε με απλό τηλέφωνο όσοι δεν χρησιμοποιούν εφαρμογές, είτε με φόρμα, είτε με τον υπολογιστή του, με οποιοδήποτε τρόπο, να στείλει το αίτημά του και αυτό να τακτοποιηθεί άμεσα χωρίς να μιλάει με κανέναν, όπως πρέπει να είναι η σύγχρονη Δήμη. Σας λέω ότι αυτό το σύστημα το ετοιμάσαμε λίγο, μάλλον το βγάλαμε πιο γρήγορα από ό,τι σχεδιάζαμε λόγω του κορονοϊού από το Μάιο και ήδη 500 αιτήματα έχουν εκπληρωθεί. Οι υπάλληλοι του Δήμου έχουν μπει στην ΙΡΔΑ και δουλεύουν πια με ψηφιακές υπογραφές, προσπαθώντας να κάνουμε ένα πιο πράσινο Δήμο. Έχουμε στήσει ολόκληρη καμπάνια και ολόκληρο ζήτημα με διαχείριση μέχρι και στα ίστρες των αδέσποτων σκύλων για να μπορούμε πραγματικά να ξέρουμε πού έχει φαγητό, πού δεν έχει και τι γίνεται. Σύστημα υιοθεσίας αδέσποτων σκύλων. Έχουμε ήδη προχωράμε και κάνουμε έξυπνα υδρόμετρα όλη την πόλη όπου θα μπορείς πραγματικά από το κινητό σου να βλέπεις αν έχεις να κλείνεις τη ροή του νερού, να βλέπεις πόσο νερό έχεις καταναλώσει. Έξυπνα υδρόμετρο μέσω κινητού, Αντώνη, το έχεις να ακούσει. Δεν έχεις αλήθεια. Και γι' αυτό το λόγο θέλω να παρέμβω και να κάνω την εκδοχή. Τώρα υποβάλαμε την πρόταση, δεν την έχουμε πάρει. Είναι μια τεράστια πρόταση πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Πιστεύω ότι θα έχουμε καλή τύχη. Θέλω να ρωτήσω κάτι σε αυτό συγκεκριμένα. Μπορώ να πω πολλά ακόμα. Έχω να πω μισή ώρα, σας λέω, νέες δράσεις. Με αυτό το παράδειγμα, και χωρίς να θέλω να σας κάνω την προεκλογική καμπάνια, σας διάβολε, αλλά παρόλα αυτά, ο κόσμος τα γυρεύει και ανταποκρίνεστε, ή εσείς, εννοώ η Δημοτική Αρχή. Είστε καλά. Δεν θα ξαναεκλεγώ με αυτά που κάνω. Α, τόσο καλά. Φαντάζεστε με τα έξυπνα υδρόμετρα που κανείς δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με το νερό και θα πρέπει να πληρώνει και να ξέρουν τι γίνεται. Θα φάω ξύλο, αλλά δεν έχει σημασία. Έχει αντιμετωπίσει πράγματα τεχνολογία. Ακολουθεί όμως ο κόσμος. Καταλαβαίνει και ακολουθεί ο κόσμος, γιατί αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Το μεγάλο, όχι το πρόβλημα, η πρόκληση. Εκεί που πάνε όλα αυτά τα πράγματα. Τα παρακολουθεί ή λέει, καλά, θα δούμε. Κοιτάξτε, για το μεγαλύτερο ποσοστό του κόσμου είναι η καθημερινότητα. Είναι αυτό που λέμε δρόμος, κάδος, λάμπα. Τελειώσαμε. Αυτά με ενδιαφέρουν. Κάδος, λάμπα, λακκούβα, έτσι, ναι. Λακκούβα, ναι, αυτό εννοώ. Που έχουμε πολλές λακκούβες. Στην Άουσα πρέπει να είναι περίπου 3.000 λακκούβες. Τις κλείνουμε σιγά-σιγά τώρα. Ναι, υπάρχει κόσμος που το ακολουθεί και αυτό νομίζω το σκεπτικό πλεονέκτημα που μπορούμε να έχουμε. Όταν δηλαδή, ξέρετε, σε ένα Δήμο 35.000 κατοίκων, οι 5.000 κάτοικοι πολιτιμότες ασχολούνται έμεσα ή άμεσα με την πολιτική. Έχουν ένα σωσόιδος που είναι δημοτικό σύμβουλο ή κάτι αντίστοιχο. Οι υπόλοιπες 30.000, που είναι πραγματικά η δύναμη της Νάουσας, οι οποίοι δεν έχουν κάποια σχέση. Ή δεν θέλουν για να αποσχέσουν, δεν ασχολούνται με αυτά. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Οι άγνωστοι άνθρωποι μου λένε, ξέρεις, μου κάνει εντύπωση η Δήμαρχη. Πήρα αυτό μάλλον προσπάθησα να συνδεθώ με αυτό το σύστημα που έστησες για τα αιτήματα. Το έκανα και λειτουργήσε. Μπράβο, ρε παιδί. Δεν θέλω ούτε καν να ξέρω ποιος είναι, ούτε καν τι γίνεται. Υπάρχει μια διαδυναμική που υφίσταται.
ακολουθεί ο κόσμος, αλλά υπάρχουν και προβλήματα. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι όταν εμείς ολοκληρώσουμε αυτό το έξυπνο σύστημα ίδρυψης, που αργότερα θα γίνει και έξυπνο σύστημα ενέργειας και μπαίνουμε σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, παραγγείλουμε ηλεκτρικό κολληματοφόρο για να έχουμε. Δεν μπορεί να περνάει το βράδυ και να ξυπνάει όλη η γειτονιά, να είναι αθόρυβο. Υπάρχει κόσμος που ακολουθεί και χαίρεται για τις αλλαγές. Υπάρχουν σημαντικά. Ξέρετε, οι έξυπνες πόλεις έχουν να κάνουν τις διαδικασίες, όχι με τις εξυπνάτικες εφαρμογές. Για να δούμε, αλλά έχετε κάποιο Δήμο της Ευρώπης ως πρότυπο ή κάποιο Δήμαρχο? Εμείς, ας πούμε τώρα, οι μεσαίοι και προς το τέλος της καριέρας μας δημοσιογράφοι, θυμόμαστε τον Μαραγκάλ στην Βαρκελόνη, αν τον αναφέρω καλά. Η Βαρκελόνη είναι εξαιρετική. Με αφορμή του Ολυμπιακού Αγώνε που δημιούργησε μια τεράστια αγορά και τουρισμό. Υπάρχουν και άλλοι πετυχημένοι και στο Λονδίνο και εδώ. Εσείς έχετε κάποιο μοντέλο Δήμου? Γιατί καλά είναι να μεταφέρουμε, όχι τυφλά, στις ιδιομορφίες της κάθε χώρας. Αλλά δεν είναι κακό να παίρνουμε και κάποια πρότυπα και κάποια μοντέλα απ' έξω που νωρίτερα μπήκαν στον κόλπο της αυτοδιοίκησης με πληρότητα. Είναι προφανές ότι η παρθενογέννηση δεν υπάρχει. Τώρα, μετά τον Νταβίτζη, όλοι ψάχνουμε και απλά αλλάζουμε λίγο τα μοτίβα και τα μοντέλα. Τώρα, μην τρελαθούμε. Αλλά στην Βαρκελόνη που αναφέρατε, υπάρχει κάτι πολύ καλό για την Βαρκελόνη. Τώρα, επιτρέψτε μου, γιατί δεν είναι καλά τα ονόματα. Η Βαρκελόνη, ενώ άλλαζε δημάρχους, ο διευθυντής πολεοδομίας που μεταμόρφωσε τη Βαρκελόνη ήταν σταθερός. Ήταν ένας φοβερός καθηγητής, ο οποίος θυμάμαι σε μία έτσι διάλεξη που είχα παρακολουθήσει, που έλεγε. Και στο πιο προοδευτικό Δήμο κι αν πας, όταν πεις κάτι διαφορετικό, ας πούμε, όπα περίμενε τώρα, τι είναι αυτά που μας λες, δεν μας αρέσει, δεν πρέπει να κολλώσεις, πρέπει να προχωρήσεις και να πιστέψεις, ας πούμε, στις ιδέες σου και να ενεργήσεις. Θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλοί Δήμοι. Εγώ τώρα προσπαθώ να έρθω σε επαφή με Δήμους αντίστοιχους της Νάουσας. Και υπάρχουν πολλοί οι οποίοι έχουν μεταφέρει να βλέπουν λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Γι' αυτό φαίνεται πολλές φορές. Και ανάλογα με το, νομίζω ότι περισσότερο πρέπει να βλέπουμε τα best practices. Δηλαδή, όταν μιλάμε για έξυπνους Δήμους, θα πρέπει να αναφερθούμε σε άλλους. Όταν μιλάμε για Δήμους που δίνουν σημασία στον πολιτισμό, πρέπει να πάρουμε καλά παραδείγματα από ίσως κάποιους διαφορετικούς Δήμους. Άρα, λοιπόν, αυτό που έχει σημασία είναι να βρεις τις καλύτερες πρακτικές και να προχωρήσεις μαζί πάντα με τη δική σου κοινωνία. Δηλαδή, πρέπει και τον κόσμο σιγά-σιγά να τον βάλει στο παιχνίδι. Θα σας πω ένα παράδειγμα, ας πούμε, λόγω χάρη. Όλοι μιλάμε για άλλους τρόπους βιώσιμης κινητικότητας. Ένα παράδειγμα το οποίο έτσι είναι και πολύ της μόδας. Στην Άωσα έχουμε μάθει να πηγαίνουμε παντού με το αυτοκίνητο. Είναι τραγικό, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δηλαδή, μόνο αν έρθετε, το καταλάβετε. Υπάρχει, ας πούμε, δημοτικό σύμβουλο που το σπίτι του είναι 100 μέτρα από το δημαρχείο και έρχεται με το αυτοκίνητο κάθε μέρα. Και λες, ρε παιδί μου, είναι 100 μέτρα, για όνομα του, δηλαδή είναι 1,5 τετράγωνο. Όλοι όμως πάνε για τσιγάρα με το αυτοκίνητο. Είχαμε αποφασίσει λοιπόν τη Σαββατοκύριακο προ-κορονοϊού, γιατί μετά αλλάξαν οι ανάγκες, να κλείνουμε κάθε Σαββατοκύριακο την πόλη. Να κλείνουμε τους δρόμους. Κανονικά. Με την αστυνομία, με στόπ και κλείναμε όλο το κέντρο. Και τι υποδοχή είχε αυτό? Προσέξτε λίγο. Αν το κάναμε αυτό, θα τρώγαμε ξύλο. Θα μα λέγανε τώρα τι έμπλεξε και εσύ, γιατί μας τυρανάς τώρα κτλ. Συγχρόνως λοιπόν πήραμε όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους, γιατί να είχε μια εξαιρετική πολιτιστική παράδοση, και τους βγάλαμε στον δρόμο. Ναι. Δηλαδή, ξαφνικά έβλεπε στον δρόμο στο κέντρο κάποιος έκανε μια συναυλία ή έκανε πρόβα η φιλαρμονική. Κάπου άλλο μια σχολή χορού έκανε ένα σκέτς. Κάπου τρίτο υπήρχε ένα αθλητικό σύλλογο που κάνανε σουτάκια και κάνανε παιχνίδια. Κάπου σε ένα τέταρτο κάποια παιδιά κάνανε ποδηλασία. Ξαφνικά, μια πόλη η οποία είχε μάθει με το αυτοκίνητο καταχάρηκε την αλλαγή χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι πια το αυτοκίνητο έχει μείνει πίσω. Ήταν μια εξαιρετική πρωτοβουλία αυτό το η δράση που κάναμε ζω την πόλη μου προ-κορονοϊού, την οποία την αγάπησε πάρα πολύ ο κόσμος. Το ξεκινήσαμε με το πρώτο Σαββατοκύριακο κάθε μήνα και είχαμε σκοπό μέχρι το Σεπτέμβριο να γίνεται κάθε Σαββατοκύριακο. Δυστυχώς λόγω κορονοϊού το έχουμε αφήσει τώρα μέχρι να φύγουν την πανδημία, γιατί υπάρχουν και άλλα αιτήματα υγειονομική θωράκιση που είναι σημαντικά. Αλλά θέλω να πω πώς μπορείς δηλαδή μια καλή πρακτική να τη μεταμορφώσεις με τα χαρακτηριστικά του Δήμου σου. Εμείς βάλαμε τον πολιτισμό μπροστά. Αυτή ήταν η διαφορά που κάναμε. Και έτσι λοιπόν να περάσεις αυτό που θέλεις, έβλογα ως μήνυμα στην κοινωνία. Τέτοια παραδείγματα έχω να σας πω πάρα πολλά. Να σας πω ένα δεύτερο παράδειγμα. Τα 3-5 πηγάδια είχαν πρόβλημα. Είχαν σημαντικό πρόβλημα σε σχέση με τις υποδομές τους. Και το λέω πρόβλημα ενώ είχαν παλιώσει υποδομές, χρειαζόταν αλλαγή. Έπρεπε λοιπόν να πείσουμε την πολιτεία στο να μας χρηματοδοτήσει, να μας βοηθήσει στην αλλαγή των υποδομών που έχουμε, την καρέκλα, το lift και όλα αυτά που έχουμε στα 3-5 πηγάδια. Κάναμε λοιπόν το Know the Snow. Μία Κυριακή, κάναμε μία ειδική εκδήλωση με ειδικούς δασκάλους και ήρθαν πάρα πολλά παιδιά με κινητικά ή άλλα προβλήματα για πρώτη φορά στη ζωή τους και χάρηκαν το χιόνι. Προσέξτε, αν πούμε να κάνουμε ένα snow park για αμαία στην Ελλάδα, δεν υπάρχει πλαίσιο. Δεν γνωρίζουμε πώς θα προχωρήσουμε. Δεν υπάρχει δεν έχει γίνει ποτέ. Εμείς λοιπόν το σχεδιάσαμε μόνοι μας, μαζί με ειδικούς εκπαιδευτές και ήταν μία φανταστική μέρα και ήρθε μάλιστα και υπουργός. Το οποίο αυτό ήταν ένα μήνυμα προς την πολιτεία ότι εδώ, ακόμα και τη χιονοδρομία, μπορούμε να τη δούμε διαφορετικά.
να τη δούμε δηλαδή μέσα από άλλου είδου χαρακτηριστικά που έχουν την ισότιμη μετακίνηση. Να σα δώσω ένα τρίτο παράδειγμα. Όταν αναλάβαμε το Δήμο, έλεγα λοιπόν στην τεχνική υπηρεσία: φέρτε μου το τοπογραφικό από εκείνο το σχολείο να δούμε τι γίνεται, δεν έχει άδεια. Ψάχναμε το τοπογραφικό στις αποθήκες, αν είναι στην πολεοδομία, αν είναι στην τεχνική υπηρεσία, που είναι, μήπως το ψάχναμε. Το τοπογραφικό. Σχεδόν. Τι έγινε λοιπόν, στήσαμε ένα περιουσιολόγιο του Δήμου και αυτή τη στιγμή το τελειώνουμε, όπου μπορείς κάθε στιγμή να πατάς ένα κίνητο του Δήμου, ο Δήμαρχος, αυτό που έχει τον κωδικό, ας πούμε, να βλέπεις όλες τις άδειες που έχει χρονολογικά, τι λείπει, πού είναι, να το εκτυπώνεις και να σου δίνει, δεν αρκεί μόνο εκεί να συμμαζεύει, δηλαδή να ψηφιοποιείς το Δήμο σου, αλλά να μπορεί το σύστημα σιγά σιγά με έναν έμπειρο τρόπο, όπως συνηθίζουμε να λέμε, να γίνει πιο έμπειρο και να μας δίνει λύσεις. Δηλαδή, αυτό το σύστημα σιγά σιγά το έχουμε, το εκπαιδεύουμε αυτή τη στιγμή με ειδικούς συναδέλφους του Πολυτεχνείου. Τι να σας πω, μέχρι και να διαβάζει το σπιτόγατο, ας πούμε, που νοικιάζονται σπίτια για να μας προτείνει τις τιμές ενοικίασης ή κάποια άλλα στοιχεία διαχείρισης των ακινήτων. Ή αργότερα να διαβάζει το e-πολεοδομία που κάνει το Υπουργείο, ώστε να μας δίνει τις χρήσεις λύσεις, τις επιτρεπόμενες και άλλα ζητήματα. Άρα λοιπόν, τι σημαίνει αυτό. Οποία, καταλαβαίνω ότι το εκεί και μακριά το έχει φέρει εδώ και κοντά. Αντώνη, δικά σου η τελευταία ερώτηση. Έχουμε 3 λεπτά. Ναι, συγγνώμη. Όχι, δεν θα είναι ερώτηση. Περισσότερο είναι να συνεχίσετε αυτό που λέγατε πριν. Με μία προσθήκη δικιά μου, αυτά τα οποία κάνετε και τα οποία φυσικά τα κάνετε γιατί να τα μαθαίνει ο κόσμος. Να τα μαθαίνει ο κόσμος οι δημότες σας, οι αυριανοί, οι πιθανολογούμενοι, οι ψηφοφόροι σας, αλλά πάντως οι δημότες σας, να τα μαθαίνει και παραέξω. Το παραέξω, δηλαδή να γίνετε εσείς σαν προσέγγιση και κάποτε σαν αποτέλεσμα best practice, το φροντίζετε να είναι δηλαδή ανοιχτή η δραστηριότητά σας και προς το μέγα υπερήφανο κεντρικό κράτος, αλλά και προς άλλους δήμους που υπάρχουν διάφοροι και άλλοι στην Ελλάδα. Ναι, βέβαια. Ως νέος δήμαρχος, όταν πήγα στην πρώτη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ, ήταν η πρόταση που έκανα από τους συναδέλφους δημάρχους. Σωστά, παιδιά, αντί να μαζευόμαστε εδώ και να κλαίμε και να λέμε μας κόψαν τη χρηματοδότηση και τι θα κάνουμε μια χρηματοδότηση, να κάνουμε κάτι άλλο. Σας καλώ λοιπόν, τους λέω όλους, βέβαια πάλι και αυτό πάγωσε, να έρχεστε όσοι θέλετε και να λέτε την καλύτερη πρακτική που έχετε κάνει στο Δήμο σας, ίσως και χωρίς λεφτά. Ο καθένας. Και να υπάρχει μια ανταλλαγή απόψεων, έτσι ώστε να συζητάμε μέσα από τέτοια στοιχεία, για να μπορούμε λοιπόν να ευρικεύεται αυτή η εμπειρία και η γνώση. Είναι σημαντικό. Αν συγχρόνως κάτι άλλο που κάναμε, ήμουν από τους πρώτους. Ήμουν από τους δημάρχους, εν πάση περιπτώσει, των μικρών πόλεων, που επένδυσα και αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πολύ καλό γραφείο τύπου με μια πάρα πολύ έμπειρη δημοσιογράφο. Αν τώρα λόγω χάρη στο Google πατήσετε Know the Snow, την δράση που κάναμε για τα ΜΕΑ, θα το δείτε σε όλα τα μεγάλα site της Ελλάδος. Μάλιστα. Αν πατήσετε Now, σας δω την πόλη μου, θα το δείτε επίσης σε πολύ ισχυρή δημοσιογραφία. Πάντα προσπαθούμε να εξωτερικεύουμε αυτό το πράγμα για να φαίνονται οι καλές πρακτικές, γιατί ξέρετε, είναι και ένα αντίθετο. Το να μιζεριάζουμε και να λέμε αυτό είναι χάλια, το βαντάσκο με δάγκωσε, ο κάδος μυρίζει, η λακκούβα είναι βαθιά. Δεν την είναι ποτέ αυτή η συζήτηση στην Ελλάδα. Υπάρχουν δομικοί λόγοι γι' αυτό. Μιλάω πολύ, το ξέρω. Είπαμε πολλά πράγματα και χαίρομαι ιδιαίτερως, αλλά επειδή ένα σκέλος στην αυτοδιοίκηση είναι το παραδοσιακό, τα παράπονα στο Δήμαρχο, το άλλο είναι το αιώνιο παράπονο των Δήμων προς τις κυβερνήσεις. Ναι. Από το 0 μέχρι το 10, αν βαθμολογούσατε την κυβέρνηση, όχι για το πώς θα πάει με τα ελληνοτουρκικά ή με τα διάφορα άλλα προβλήματα, αλλά απέναντι στους Δήμους, πώς θα πάτε, βρίσκεστε σε μια καλή συνεργασία, έχετε παράπονα, έχετε πολλά παράπονα, πώς είναι? Όχι, έχουμε εξαιρετική συνεργασία. Παράπονα υπάρχουν πάντα. Μπορώ να εστιάσω σε αυτά. Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα. Βγήκε στον Τρίτσι Λόγου Χάρη ένα πρόγραμμα για να πλάσει του χώρου και έχει βγει μόνο για την Θεσσαλονίκη, την Αθήνα και τις πρωτεύουσες νομών. Δεν είμαστε επιλέξιμοι. Ενώ εμείς θέλαμε να κάνουμε ένα πλάσει στην άποψη. Ή ένα άλλο παράδειγμα, ξέρω εγώ, αν δούμε την χάρτα της τοπικής αυτοδιοίκησης, την Ευρωπαϊκή Χάρτα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι ξεκάθαρος ο ρόλος του Δήμου σε σχέση με την περιφέρεια, την κεντρική κυβέρνηση. Εδώ λίγο τα μπλέκουμε. Δηλαδή, ενώ η περιφέρεια θα έπρεπε να έχει κυρίαρχο στόχο τα μεγάλα έργα υποδομής, τώρα βλέπουμε την περιφέρεια να κάνει συναυλίες. Αυτό δεν είναι τόσο ξεκάθαρο σε άλλες χώρες, ή μάλλον είναι πολύ πιο ξεκάθαρο σε άλλες χώρες, και υπάρχει πάντα ο ανταγωνισμός μεταξύ των Δήμων και της περιφέρειας. Στην θεωρία ανάπτυξης των πόλεων, η έννοια ότι το ανταγωνισμό των πόλεων έχει πεθάνει εδώ και δεκαετίες. Τα βιβλία υπάρχει όμως στην πραγματικότητα την ελληνική. Πρέπει σιγά σιγά να περάσουμε σε συνδικτυώσεις και σε κλίμακα, σε επίπεδα σχέση με τις. Και με την αυτοδιοίκηση αλλά και την κεντρική κυβέρνηση, αλλά και μεταξύ μας ως Δήμοι. Είναι το μόνο αντίθετο που μπορούμε να έχουμε. Μάλιστα. Κύριε Καρανικόλα, να σας ευχαριστήσω θερμά. Δεν είπαμε και λίγα. Όχι, και ευχαριστούμε καλύτερα την άουσα. Αυτό είναι δεδομένο και νομίζω και ο Αντώνης μπορεί να το πει. Πέραν αυτής της τοπικότητας, πάντως, καλό κουράγιο.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Εγώ το χάρηκα. Μισή ώρα πέρασε πολύ γρήγορα να μεγαλώσουμε τι κομμάτια κάπου. Δηλαδή, γιατί τα μισά ώρα γλυκά φαίνεται πολύ λίγο. Να είστε και ρίξει τι μέρε και φίλοι, ευχαριστούμε εσά που ήσασταν μαζί μα για να γνωρίσουμε καλύτερα και μέσω του Δημάρχου βέβαια και την ΑΕΦ, τον κύριο Νικόλα Καρανικόλα. Γεια σας.